Guangzhang Market. Το είπα σωστά. Run it up. Τηγανιτήλα. Φίλε, δεν το είχα. Είναι μαγικό. Yes. Όλα αυτά τρώγονται. Δεν υπάρχει η γεύση του. Δεν θα σπάει. Korean fried chicken. Είναι λίγο μακελιό. Delicious, delicious. Absolutely amazing. You want some? Στο επεισόδιο αυτό θα δοκιμάσω όσες κορεάτικες γεύσεις αντέξω. Ξεκινάμε από το Guangzhang Market, που είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της Νότιας Κορέας, και τα παραδοσιακά Bindetok. Τηγανιτήλα. Λαχανικά είναι. Είπε το τούτη. Σε φυσιολογικές συνθήκες ποτέ δεν θα μου έκανα κλικ να το φάω. Γιατί είναι πάρα πολύ λαδερό για εμένα. Αλλά δεν το φάω. Αφού όλοι το τρώνε, μάλλον ωραίο θα είναι. Αυτό είναι λοιπόν. 5 χιλιάρικα. 4 ευρώ. Φίλε, δεν το είχα. Είναι πεντανόστιμο. Αλλά και σκόρδο. Έχει πάρα πολλά μυρωδικά. Πόπο. Είναι πιο ωραία κροκέτα από αυτό το μάσι. Είναι καταπληκτικό. Είναι σαν να έχει τυρί μέσα, αλλά δεν πρέπει να έχει. Είναι συμπεκνωμένη γεύση από ασιάτικο φαγητό. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις σε αυτά τα μαγαζιά, δεν μυρίζει κάτι χαρακτηριστικό. Είναι όλο μέσα. Είναι πεντανόστιμο. Σε περίπτωση που έρθετε να πάρετε οπωσδήποτε. Τώρα, πώς φτιάχνεται αυτός ο χυλός. Αυτός ο χυλός φτιάχνεται πολλά λαχανικά και σαν βάση έχει αυτά τα βασόγια εδώ. Είναι πράσινα βασόγια. Τα μουλιάζουν και μετά τα περνά την παραδοσιακή μηχανή που χυλώνει και αυτή είναι η βάση ουσιαστικά που γίνεται όλο το φαγητό, όλες αυτές τις φυτούλες. Τους έδιωξα. Άντε, άντε. Φυγέτε. Να κάτσουν άλλοι. Είναι μαγικό. Πολύ με μακαρονάδες. Αλλά φίλε, αυτό το Asian έχει κάτι μαγικό. Είναι μια γεύση μέσα, γιατί σε αυτά τα ζυμαρικά, που δεν είναι ζυμαρικά, δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα άλλο. Έτσι όπως είναι. Bon appétit. Παιδιά, θα φάω κι άλλο. Άλλο ένα παραδοσιακό γλυκάκι φτιάχνουν είναι αυτό. Ουσιαστικά παίρνουν, ανοίγουν, γεμίζουν μέσα με ένα μείγμα ζάχαρης και κανέλας και τα ψήνουν με αυτόν τον τρόπο. Τα βάζουν σε μια φριτέρα τεράστια που έχουν, το λάδι πάει μέχρι τόσο. Πατάνε, ψήνουν από τη μία, ψήνουν από την άλλη και σερβίρουν. Αυτό είναι γλυκό. Αλλά εγώ σήμερα δεν θα φάω αυτό το γλυκό, θα φάω ντόνατς. Γιατί αυτά τα ντόνατς είναι πολύ πολύ διάσημα. Μετά από 20 λεπτά αναμονής, κατάφερα να πάρω ίσως το πιο δημοφιλές φαγητό σε όλη την αγορά, που είναι αυτά τα ντόνατς. Είναι πολύ διάσημο. Πεντανόστιμο. Και αυτό είναι το τυπικό πατάτας. Όπα, όπα, είσαι μέσα γλυκή πατάτα. Τρομερό. Δεν θα σπάει. Άξιζαν όλα τα λεπτά που περίμενα.
Και μετά τα επέτρια μαγαζάκια, σειρά έχει μια πιο μοντέρνα πλευρά της πόλης. Φύγαμε για την περιοχή Yunsan-gu. Δεν είμαι στην Ιταλία και σίγουρα όχι σε ιταλικό μαγαζί. Είμαι στο δρόμο Yunkli-tan. Τι θα βρούμε σε αυτό το δρόμο? Τα πάντα. Ό,τι έχετε φανταστεί ποτέ σε εστιατόριο υπάρχει εδώ και πάμε να κάνουμε μία βόλτα. Τέλειο. Είναι γεμάτο μικρά μαγαζάκια με φαγητό. Το κάθε ένα έχει κάτι ιδιαίτερο. Katsushimbo. Dori-dori. Εντάξει, το φανταστικό είναι ότι ενώ βλέπεις εδώ πέρα μαγαζάκια που πουλάνε πάρα πολύ street food, δηλαδή μέσα βλέπεις τρώνε noodles, ξαφνικά σκάει μύτη το γκουρμέ εστιατόριο με τις ψαρούκλες του απ' έξω, που αυτό φαίνεται ότι είναι ένα πολύ γκάστρο και ακριβό μαγαζί, και ακριβώς απέναντι ένα ενδιάμεσο, και ακριβώς απέναντι ένα τελείως διαφορετικό concept, ένα καινούριο concept. Δεν ξέρω καν τι σερβίρουν σε αυτό το μαγαζί, βλέπω πέτρες, κάρβουνα και ψήνουν κατευθείαν εδώ πέρα. Και ακριβώς απέναντι βλέπεις ό,τι πιο cult ever, με γουρούνια, πράγματα, το ένα το άλλο. Δηλαδή, το όλο σκηνικό είναι μαγικό. Δηλαδή, οι εναλλαγές που γίνεται στα εστιατόρια σε αυτόν τον δρόμο είναι φανταστικές. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι καλύπτει τους πάντες. Teddy Bear House. Δεν είναι Teddy Bear, είναι Teddy Bear το βούτυρο το γαλλικό. Αυτό το μαγαζί είναι πολύ signature, με το βλέπεις τα αρκουδάκια απ' έξω, ξέρεις ότι εδώ πέρα είναι. Δεν ξέρω τι θα πάρω. Κάτι σε γλυκό. Λοιπόν, είναι self-service, οπότε παίρνεις μόνος σου. Κοίτα εδώ κρουασάν. Είναι γεμάτο κρουασάν παντού. Εκεί, εδώ, δεξιά, αριστερά. Τσιμπίδα, τσιμπίδα. Νατ. Παιδιά, για πείτε, ντονατ. Ή απλό, θέλετε και ένα με σοκολάτα? Αυτό είναι με αμύγδαλο. Θέλετε και από αυτό? Και αυτό, αυτό είναι με σοκολάτα. Νομίζω πως το θέλετε. Αλμυρό κρουασάν. Αυτό όμως, έκανα καλή επιλογή. Πάμε ταμείο. Εδώ είμαστε. Εντάξει, έκανα καλή επιλογή. Yes. Κρεμαστά κρουασάν. Το είδαμε και αυτό. Κάτσε εδώ. Με το φίλο. Και ήρθε η ώρα για τη μοιρασιά, παιδιά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το κλασικό. Ποιος το θέλει? Yeah. Αμύγδαλο. Ντόνατ. Φιστίκι. Και όλο τυχαίως έμεινε αυτό με τη σοκολάτα. Για εμένα. Δοκιμάσω. Θέλετε, τόσο βουτυράτο. Τόσο τραγανό. Τόσο νόστιμο. Μην καταλαβαίνεις γιατί αυτό το μαγαζί είναι τόσο διάσημο. Παναγία μου. Μοναδικό. Στη Νότια Κορέα συναντάμε πολλά concept stores, δηλαδή μαγαζάκια που όχι μόνο πουλάνε προϊόντα, αλλά προσφέρουν και μία μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες τους. Και ήρθαμε στη μαγαζάρα, Rain Report. Αυτό το μαγαζί είναι φανταστικό, γιατί εκτός ότι πίνεις το καφεδάκι σου, ενώ έχει έξω ήλιο, μέσα φαίνεται σαν να βρέχει. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε, γιατί με τη Samsung-άρα μας τραβάμε πάντως καιρού. Και με βροχή και με ήλιο και με συννεφιές και με χιόνια, όλα θα βγουν τέλεια. Το concept είναι ότι όταν κάθεσαι από μέσα φαίνεται απ' έξω σαν να βρέχει. Γιατί φεύγει το νερό. Είναι άπειροι influencers έξω. Περιμένουν όλοι απλά να περπατήσουν για να τους πάρει κάποιος, κάπως έτσι. Κοίτα. Παπ. Για να φαίνεται σαν να βρέχει.
Εμείς θα πάμε μέσα να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε και το γλυκό μας και να δούμε αν τελικά όντως από μέσα προς τα έξω φαίνεται σαν να βρέχει. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η σαλότ με φρούτα, με red berries. Και αυτό είναι ένα τυραμισού με passion fruit. Αυτό είναι μία λεμονάδα. Α, πώς φαίνεται για λεμονάδα. Ε? Όχι τόσο λεμόνι. Είναι μία λεμονάδα. Και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ νόστιμη αυτή. Είναι φανταστική. Τώρα, το έχουν πάψει, καταλαβαίνετε. Να δούμε τι. Δεν έχω ιδέα. Σίγουρα δεν είναι μελέτη σουπιά. Ή χρώμα είναι. Ή είναι άνθρακα, ένα από τα δύο. Λοιπόν, κόβω. Πολύ τίμιο γλυκό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό που ήθελα να πάω ολόκληρο και μάλλον το πάω. Απλά πριν φάω ολόκληρο το γλυκό μου, να δοκιμάσω και το άλλο. Τιραμισού. Με passion fruit. Είπα ότι είναι passion fruit. Ναι. Mango. Είναι mango. Αναζητώντας περισσότερα κονσεπτικά μαγαζάκια, ο δρόμος μας έφερε σε μία από τις πλουσιότερες γειτονιές της Νότιας Κορέας. Εδώ πέρα είναι το Apkujang. Ούτε κατά διάνοια δεν λέγεται έτσι, απλά έτσι το είπα εγώ. Όλα τα μαγαζιά σε αυτή την περιοχή είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Εκείνο, 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 εκείνο. Ο Χριστός και η Παναγία. Κοίτα εδώ πώς πίνουν καφέ. Είναι φανταστικό. Είναι ένα πολύ διάσημο μαγαζί εδώ πέρα στη Σεούλ, όπου όλα τα γλυκά του είναι τέχνη. Είναι πραγματικά το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Όλα αυτά τρώγονται. Και αν νομίζετε ότι πήρα ένα πιάτο, γεγέστε. Και αυτό είναι το δεύτερο. Έχω κάνει καλή δουλειά. Δεν έχω πάρει μόνο για μένα. Έχω πάρει για όλους. Και πάμε να κάνουμε το review μας. Αυτός είναι ένας καφές με μαύρο σουσάμι. Είναι καταπληκτικός. Έχετε πιει ποτέ καφέ με σουσάμι? Με πρώτη μου φορά και είναι ίσως από τους καλύτερους καφέδες που έχω πιει. Και αυτός είναι ο μάτσα, ο green tea, το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει η γεύση του. Το βλέπεις? Κόβεις ένα κομμάτι και δοκιμάζεις. Κουρασάνι γύρω γύρω. Με μελάνη σουκιάς που δεν καταλαβαίνεις καθόλου τη γεύση, απλά είναι μαύρο. Και μέσα έχει μια πολύ ωραία κρέμα με μάτσα. Είναι το πρώτο vegetarian προβατάκι που έχεις φάει, φίλε. Λοιπόν, η ζύμη φαίνεται λίγο παράξενη. Δηλαδή, είναι λίγο ψωμένια. Θα κάνω review πραγματικό, έτσι. Δεν θα σου κοροϊδέψω, θα σου πω την αλήθεια. Τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Οπότε, το φάω. Δεν θα συνεχίσω να το πάρετε, δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο φάει στη ζωή μου. Κάτι μου λέει ότι εδώ πέρα θα γίνει χαμός. Είναι η απόλυτη κρέμα με σπεριδοειδή. Έχει γιούζου μέσα. Παναγία μου. Είναι μια φανταστική κρέμα, ένα φανταστικό γλυκό, ονειρικό. Και ως τώρα είναι το αγαπημένο μου. Εντάξει. Δεν είμαι αντισμενικός. Εγώ πεθαίνω για φυστίκια γίνης. Οπότε, αυτό έχει φυστίκι και έχει και σοκολάτα και έχει και τσαντιγί απ' έξω. Και
Θα το βάλω στη θέση νούμερο 3. 1, 2, 3, 4. Το μόνο που είναι από τα πιο ωραία κρουασάν που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Αλλά η θέση νούμερο 1 δεν την παίρνει. Θέση νούμερο 1 ακόμα πάει το γλυκό με το γιούζου. Και πάμε για το τελευταίο μας γλυκό. Για να δούμε θα γίνει. Ουσιαστικά έξω είναι ένα ζελέ και μέσα είναι μια σφαιρούλα με ένα κομπότ. Ωραίο γλυκό. Οπότε να βάλετε τελική κατάταξη. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και το προβατάκι δυστυχώς είναι τελευταίο. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας σε μια από τις πιο γραφικές γειτονιές της πόλης, το Insadong. Εδώ ήταν η μεγαλύτερη αγορά για αντίκες και έργα τέχνης και πλέον δεν γίνεται να επισκεφτεί κάποιος τη Σεούλ χωρίς να περπατήσει σε αυτά τα στενάκια. Αυτό το μαγαζί κάνει dumplings. Είμαστε στο Insadong και έχει μισελένα αστέρια από δεν ξέρω πότε. Και είναι πάρα πολύ γραφικό γιατί τρως τα dumplings εδώ πέρα και συνέχεια έρχεσαι στα tea houses εδώ. Όπου μπορείς να κάτσεις και να πιείς το τσάι σου. Είναι φανταστικά, οπότε πάω πίσω στην ουρά για να φάω τα dumplings μου. Το μαγαζί είναι πίσω και έχει ένα τραπεζάκι ακριβώς μπροστά. Και τα φτιάχνουν μπροστά στον κόσμο, είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρατε τι είναι τα dumplings? Μπορώ να σας τα περιγράψω. Είναι κάπως σαν ραβιόλια στον ατμό, γεμιστά με λαχανικά και κρέας και είναι από τα πιο δημοφιλή φαγητά της ασιάτικης κουζίνας. Καταλάβατε? Thank you. Πάμε να δούμε άμα το μισελένα αστέρι αξίζει ή δεν αξίζει. Τώρα τι λέω, είναι πως αξίζει. Έχω και τη σόγια σως. Έτοιμοι για τη μεγάλη μπουκιά? Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχω φάει ποτέ σε dumpling. Παναγία μου. Αναδικά νομίζω ότι θα γυρίσω πίσω και τα καινούργιες γεύσεις. Αυτό είναι spicy, χοιρινό πάλι, ginger, πολλά μπαχαρικά, σκόρδο αρκετό. Dumplings με αστέρι μισελέν. Μετά από τα υπέροχα dumplings, ήρθε η ώρα να κάνουμε μία βόλτα στο Insadong. Ουσιαστικά αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος. Γενικά έχει καθιερωθεί ως το μέρος που θα έρθει οποιοδήποτε από άλλη χώρα για να κάνει τα ψώνια του. Hello. Ένα από τα πιο παραδοσιακά γλυκά στην Κορέα είναι το Red Bean Jelly. Jelly είναι το ζελέ και Red Bean είναι το κόκκινο φασούλι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Κάστανο και ράσμπερι. Τι ωραίο κουτάκι, ε! Έχει και πραγματικά κάστανα μέσα. Χριστούγεννα. Αυτό ίσως να είναι και το πιο διάσημο μαγαζί στην πρωτεύουσα για το barbecue που κάνει. Korean barbecue έχουμε ακούσει, έχετε ακούσει μάλλον, αλλά δεν έχετε φάει.
σήμερα θα τα απολαύσουμε παρέα. Λοιπόν, ουσιαστικά το κόνσεπτ είναι πολύ απλό. Έχει δύο μενού, χοιρινό και μοσχάρι. Τα ψήνουν εδώ πέρα. Τα μισομαγειρεύουν και σου φέρνουν και τελείωμα εδώ πέρα. Οπότε μπορεί να διαλέξει και πόσο θες να ψήσει το κρέας σου. Η λογική είναι καταπληκτική, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η έννοια του share food, μοιράζομαι. Το έχουμε πάρα πολύ οι Έλληνες. Είναι κάτι σαν μεζές. Δεν το ξαναζήσει. Είμαι εξετρελαμένος, ειλικρινά είμαι εξετρελαμένος. How many of those you make in every day? Maybe 170 pieces. Okay. 170 pieces. Είναι στο top 3 των κρεάτων που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Θα ευχαριστώ στην Παναγία. Λιώνει σε στόμα. Και αρχίζει να δοκιμάζει με διάφορες γεύσεις. Κλασική soy sauce. Είναι πάγος κίμτσι. Εδώ έχει σειράτσα. Είναι σόγια. Fermented. Επεξεργασμένη πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχει διάφορες άλλες σαλάτες και πικάντικα και ουσιαστικά παίρνεις κομμάτι, δοκιμάζεις και τρως. Αυτό είναι το ζυμαρικό που έχουν εδώ πέρα στην Κορέα. Είναι σαν νιώκι, αλλά φτιάχνεται με αλεύρι από ρύζι. Αυτό που τρώω είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Είναι από τα πιο νόστιμα φαγητά που έχω δοκιμάσει και από τα πιο νόστιμα κρέατα. Και ένα κρέας σαν και αυτό, δηλαδή το μοσχαρίσκο, το ρύ που είναι πολύ σκληρό. Δεν ξέρω πως έχουν καταφέρει να το κάνουν τόσο μαλακό. Πραγματικά λιώνει στο στόμα. Πού είμαι, Παύλο? Home day. Είμαι Home day Street. Είναι ο δρόμος των φοιτητών. Εδώ πέρα κοντά υπάρχει ένα πανεπιστήμιο και γενικά έχει μόνο νεολαία. Είναι Fashion Street γιατί είναι όλα τα μαγαζιά με ρούχα και όλος ο κόσμος είναι πολύ προσεγμένα αντιμένος. Δηλαδή, για να είσαι εδώ, πρέπει να φοράς τα καλά σου. Θα παρατηρήσετε ότι όλοι είναι προσεγμένοι, υπάρχει πάρα πολύ φαγητό, πάρα πολύ κόσμος, είναι καταπληκτικά. Πάμε να γυρίσουμε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα μπροστά, κοίτα. Δοκίμασα ό,τι μου έκανε κλικ και άφησα για το τέλος το πιο νόστιμο, το πιο τραγανό και το πιο διάσημο φαγητό της Κορέας. Korean fried chicken, το καθαρό αυτό το κοτόπουλο, τηγανιτό, το φανταστικό, όλη αυτή η δρόμη είναι γεμάτα με μαγαζιά που πουλάνε τη συγκεκριμένη συνταγή. Θα κλείσω μάτια και θα γυρίσω. Θα πάμε εκεί. Και μετά από 9,5 ώρα αναμονή, περίμενα. Γιατί χαμός έχει πολύ κόσμο. Στην Κορέα όταν λένε fried chicken εννοούν ολόκληρο fried chicken, δηλαδή μπαίνεις μέσα και σου κάνουν όλο το κοτόπουλο ψητό. Πήρα 3 κοτόπουλα, αυτές τις σακούλες που βλέπετε έχουν μέσα 3 κοτόπουλα. Το ένα είναι deep fried, κανονικά με κρούστα, το άλλο είναι γλυκόξινο και το άλλο είναι spicy. Και τα τρία είναι εδώ, οπότε θέλω να σας δείξω πως μοιάζουν. Πάμε πρώτα για το fry. Εδώ είμαστε. Και για να σας αποδείξω ότι είναι ολόκληρο το κοτόπουλο, έχουν μέσα
και τα σηκωτάκια, τα σωμάχια, ακόμα και τα πόδια. Πάντα τα τρώω συνοδευτικά με αυτό το είδος ραπανάκι είναι. Είναι fermented, μπουμπά, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το spicy, το τα λέμε spicy, είναι spicy. Είναι ένα ολόκληρο κοτόπουλο πάλι, τα έχει όλα. Και το τελευταίο είναι το sweet and sour. Αναγία μου. Παναγία μου. Κοίτα εδώ πόσο ζουμερό που είναι. Είναι καταπληκτικό. Delicious. Delicious, delicious. Absolutely amazing. You want some? Εδώ. Είναι μαγικό. Είναι το κοτόπουλο στην απόλυτη του εκδοχή. Ένα, δύο, τρία. Δεν είναι το spicy. Έχουμε πάει πολύ πιο spicy. Όντως είναι το πιο ωραίο από τα τρία. Και δεν είναι καθόλου καθαρό. Εσείς, πρέπει να μου γράψετε κάτω από το βίντεο με ποια από τις τρεις εκδοχές θα πηγαίνατε. Τώρα, αφήστε με ήσυχο για να τα απολαύσω. Γεια σας. Μετά από αυτό το επεισόδιο, νομίζω ότι όλοι θα τρέχετε στην κουζίνα σας να μαγειρέψετε. Σας υπόσχομαι ότι στο επόμενο επεισόδιο δεν θα έχει μόνο φαγητό, αλλά πολλά ακόμα που έχω να σας δείξω από τη Νότια Κορέα.